Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει το νωρίτερο δυνατό και φυσικά εκτιμήσαμε πάρα πολύ τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε για 4-5 Δεκεμβρίου για χρόνο εξαγωγής αυτού του δημοψηφίσματος. Τέλος, όσον αφορά το Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, είναι σαφές ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα και αυτό σχετίζεται με το ευρωπαϊκό μέλλον της Ελλάδας. Η Ελλάδα θέλει να παραμείνει στην Ευρωζώνη ή όχι? Εμείς ευχόμαστε ότι το θέλει. Το ευχόμαστε από βάθος καρδίας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταστεί δυνατό αυτό. Όμως, εναπόκειται στον ελληνικό λαό να απαντήσει στο ερώτημα αυτό. Και σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να αποφασίσει εάν υπάρξει διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Μέρκελ, σήμερα, στα πλαίσια μιας έκτακτης κατάστασης, είχαμε μια συνεδρίαση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Καθίσαμε μαζί και προσπαθήσαμε να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα και μιλήσαμε ως φίλοι στην Ευρώπη, αλλά πάνω απ' όλα λαμβάνοντας σοβαρά την ιδιάζουσα δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ακούσαμε ότι πρόκειται να υπάρξει ένα δημοψήφισμα. Αυτό το δημοψήφισμα, χωρίς αμφιβολία και από ψυχολογικής πλευράς καθαρά αν θέλετε, αλλάζει το περίγραμμα μέσα στο οποίο κινούμεθα. Είπαμε λοιπόν σήμερα, μέσα σε ιδιαίτερα σαφές πλαίσιο, τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε, πώς θα συνεργαστούμε με την Ελλάδα και τι περιμένουμε από την Ελλάδα να κάνει και πώς να αντιδράσει. Θέλουμε πάρα πολύ καλά να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε, αλλά πάνω απ' όλα ποιες δυνατότητες έχουμε για να υλοποιήσουμε το σύνολο των αποφάσεων τις οποίες έχουμε συζητήσει. Γι' αυτό, όπως ακούσατε, θα συζητήσουν οι Υπουργοί Οικονομικών στα πλαίσια του Eurogroup με τον Επίτροπο Όλι Ρεν. Δεύτερον, θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Θέλουμε η Ελλάδα να παραμείνει μέσα στο πλαίσιο και στο χώρο της Ευρωζώνης. Αλλά υπάρξει η μονομερής απόφαση της Ελλάδος και αυτό άλλαξε την κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο λέμε, η έκτη δόση μπορεί να πληρωθεί μόνο εάν η Ελλάδα κυρώσει το σύνολο των αποφάσεων της 27ης Οκτωβρίου και συμπληρωματικά δεν θα υπάρξει καμία αμφιβολία όσον αφορά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, δηλαδή το δημοψήφισμα θα είναι θετικό υπέρ του ευρώ. Η Ελλάδα, και αυτό είναι το πολύ καλό σήμερα το βράδυ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι είναι διατεθειμένος να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και είπαμε ότι θέλουμε μια συνένεση όλων των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδος. Την αναμένουμε, την περιμένουμε. Το Έλληνας Πρωθυπουργός μας είπε, μας διαβεβαίωσε ότι έχει κάθε διάθεση να μιλήσει, να συνομιλήσει και να διαβουλευτεί με όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Εάν υπάρξει δημοψήφισμα, θα πρέπει να είναι μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε θα μπορούσε να γίνει στις 5 Δεκεμβρίου. Φυσικά, επ' αυτού θα πρέπει να αποφανθούν και στην Ελλάδα. Αλλά διασαφηνίσαμε για άλλη μια φορά ότι το δημοψήφισμα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το υπογράμμισαν και το απεδέχτησαν και οι Έλληνες εκπρόσωποι, ότι το δημοψήφισμα στην ουσία του θα είναι πάνω απ' όλα και το ερώτημα. Η Ελλάδα θέλει να παραμείνει στην Ευρωζώνη, ναι ή όχι? Σήμερα το βράδυ είμαστε εδώ μπροστά σας, διότι αισθανόμαστε δεσμευμένοι προς μια κατεύθυνση και αυτό ήταν το κλίμα όλης της συζητήσεως. Το ευρώ εις το σύνολό του πρέπει να είναι και να παραμείνει σταθερό. Αυτό θα θέλαμε να το υλοποιήσουμε με την Ελλάδα και όχι χωρίς την Ελλάδα, αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε το ευρώ ως ένα σταθερό νόμισμα. Αυτό σημαίνει ότι είναι η αρχική μας υποχρέωση, η αρχική μας δέσμευση. Και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι οι συζητήσεις έγιναν μέσα σε πνεύμα φιλίας, κατανόησης, αλλά και ιδιαίτερης ιδιάζουσα σοβαρότητας. Ίσως μπορούμε να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα. Κυρία Καγκελάρια, από εσάς είχαμε ακούσει την πολύ ωραία
πρόταση, θέση, ότι μας είχατε πει ότι όταν έχουμε μια καλή νοικοκυρά δεν της πετάμε κακό χρήμα ή χρήμα όχι το πολύ καλό. Έχετε την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες παίζουν με όλους μας και πού είναι το όριο πόνου, αν μπορώ να το πω για μας? Πρέπει να σας πω, κοιτάξτε, εγώ έχω δώσει κάποιες εξηγήσεις και έχω πει ότι μια πολύ καλή νοικοκυρά εκπροσωπεί πρώτον μια πολύ ωραία περιοχή της Γερμανίας, την περιοχή γύρω από τη Στουτγάρδη, η οποία λέει ξοδεύω ό,τι έχω και όχι δεκάρα παραπάνω. Αυτό είχε ήταν η αρχή αυτής της συζητήσεως. Τώρα δεν θέλω να υπογραμμίσω τίποτα από αυτά τα οποία είπατε εσείς. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να υπάρξει ένα δημοψήφισμα. Αυτό δεν το είχαμε συζητήσει και ξαφνικά ψυχολογικά μετά τις 27 Οκτωβρίου βρεθήκαμε μπροστά σε μια καινοβανή κατάσταση. Κάτι δεν το ξέραμε. Απαντούμε λοιπόν με ιδιαίτερη σαφήνεια και είπαμε θέλουμε το ευρώ ως ένα ιδιαίτερα σταθερό νόμισμα. Θέλουμε να ξεπεράσουμε την χρήση κρέους. Θέλουμε να έχουμε έναν υγιή προϋπολογισμό. Όλοι θέλουμε εκεί να γυρίσουμε. Δεν υπάρχει κανένα κράτος μέσα στον χώρο της Ευρωζώνης το οποίο να έχει ένα προϋπολογισμό έτσι όπως θα έπρεπε να τον έχει. Γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι θα βάλουμε μέσα στα συντάγματά μας ένα είδος φρένου σε σχέση με την υπερχρέωση, τη χρέωση γενικότερα, και αυτό είναι το πολύ σοβαρό αίτημα, η απέτηση μπροστά στην οποία βρισκόμαστε. Πιστεύουμε στην Ευρώπη, πιστεύουμε στην δική μας την Ήπειρο, είναι μια Ήπειρος όπου οι άνθρωποι εκφράζονται ελεύθερα, ψηφίζουν ελεύθερα, έχουν πολλές δυνατότητες, αλλά ζούμε σε έναν κόσμο με έντονο ανταγωνισμό, αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε εκεί πέρα. Αυτό συζητήσαμε και είμαι σίγουρη ότι θα είμαστε επιτυχείς. Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να καταστραφεί το ευρώ και δεν θέλουμε να καταστραφεί ούτε και η Ευρώπη. Είμαστε σε μια μεγάλη αστάθεια παγκοσμίως και έχουμε αποφασίσει στο πλαίσιο αυτό να θέσουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων οι οποίοι θα εφαρμόζονται στον καθένα μας. Θέλουμε να συνεχιστεί το ευρώ και η Ευρώπη με τους Έλληνες φίλους μας. Κάνουμε το παν για να το καταστήσουμε δυνατό, οτιδήποτε μπορούμε, αλλά υπάρχουν κανόνες που σχετίζονται με το σχέδιο αλληλεγγύης. Οι Έλληνες τώρα πρέπει να αποφασίσουν εάν θέλουν να συνεχίσουν την περιπέτειά τους μαζί μας ή όχι. Υπάρχουν κανόνες καλής διαχείρισης, τους οποίους θέλουμε να ακολουθήσουμε. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και στο ευρώ και πρόκειται για ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, για συγκεκριμένες αρχές τις οποίες θέλουμε να υπερασπιστούμε. Από το Γαλλικό Πρακτορείο, είναι ένα ερώτημα που απευθύνεται τόσο στην κυρία Καγκελάρη όσο και στον κύριο Πρόεδρο.